Πώς τα λέμε, πιο ευπρεπώς. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια γης της επαγγελίας ή ΕΔΕΜ για την πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι πουθενά στον κόσμο. Νομίζω όμως ότι μεταξύ της σημερινής πολύ δύσκολης κατάστασης που ζούμε ή αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζω είχαμε ενεργεία 27%, έχουμε σήμερα περίπου στο 20%, πολλές ανομαλίες στην καθημερινότητα της οικονομίας, μέχρι την ευρωπαϊκή κανονικότητα που έχει μία δυσκολία, έχουμε μία μεγάλη περίοδο να διανύσουμε. Άρα λοιπόν θα έχουμε μία πρώτη περίοδο που φεύγουμε από τη στραγγαλιστρική επιτροπή και πάμε σε μία εποπτεία. Αυτή στην αρχή θα είναι πιο αυστηρή, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να ομαλοποιείται και να ισχύει και για την Ελλάδα ότι ισχύει για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό χρέος. Για την Ιταλία, για την Ισπανία, για την Πορτογαλία, για την Ιρλανδία και μέσα από τους αναπτυξιακούς ρυθμούς και βεβαίως υπό τη βασική προϋπόθεση ότι αυτή η κυβέρνηση και η επόμενη κυβέρνηση που πιστεύω ότι θα είναι μια δική μας κυβέρνηση δεν θα ξεκινήσει ένα πάρτι, ένα ξεσάλωμα. Αυτό δεν είναι ούτε στη λογική μας, ούτε στις προθέσεις μας. Πρέπει να προχωρήσουμε με σοβαρότητα και συνεκτικότητα. Θα χρειαστούμε όμως, για να το πω χοντρά-χοντρά, μια οκταετία όσο τα χρόνια της κρίσης ή θα το είναι διπλάσιο, κάθε... όπως λένε κάποιοι. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες να καινοτομήσουμε, να κόψουμε δρόμο και να βγούμε μπροστά σε μία σειρά ζητημάτων. Εκεί θα παιχτεί. Αποφύγεται και το αφορολόγητο που ζητάνε να έρθει πιο νωρίς και τις νέες μειώσεις της συντάξης. Νομίζω ότι η επικαιρότητα αυτής της συζήτησης ξεκινάει από την μέρα που η χώρα βεβαίως. Ναι. Τα έχουμε ψηφισμένα και ισχύουν. Από τη μέρα που η χώρα θα βρεθεί έξω από το μνημονιακό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή ο μεγάλος στόχος για τη χώρα δεν είναι το να συζητήσουμε την εφαρμογή των ψηφισμένων μέτρων το 19 ή για το 20. Το μεγάλο εθνικό στοίχημα είναι να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Δεν μας το ζητάνε να βγει. Εγώ τουλάχιστον διαβάζοντας και την συνέντευξη του Υπουργού των Οικονομικών, αλλά και βλέποντας και τα στοιχεία της οικονομίας, εγώ βιολόγος είμαι, δεν είμαι οικονομολόγος, διαπιστώνω ότι το Δούνου του μονίμως έχει πιο πεσιμιστικές, απεσιόδοξες προβλέψεις από το 2015 μέχρι και σήμερα και πολλά από αυτά τα οποία λέει και προβλέπει δεν επαληθεύονται. Δείτε τα ύψη των πρωτογενών πλεονασμάτων, την πορεία δανεισμού της χώρας, τα επιτόκια δανεισμού κτλ. Επειδή έγινε μια αναφορά στο τραπεζικό σύστημα και πάλι χωρίς την ιδιότητα του ειδικού αλλά με την εκτίμηση του πολιτικού στελέχους και όποια βαρύτητα μπορεί να έχει αυτό, η εκτίμηση είναι ότι θα περάσουμε πολύ πάνω από τον πύχη. Δεν υπάρχουν τα τραγικά και τα καταστροφικά σενάρια τα οποία προαναγγέλλονταν τους προηγούμενους μήνες και όλοι οι δείχτες, και το επενδυτικό κλίμα και το αναπτυξιακό κλίμα στην μεγάλη οικονομία, τη μακροοικονομία, γιατί η καθημερινότητα του πολίτη είναι πάρα πολύ δύσκολη, δείχνουν ότι τα πράγματα για τη χώρα πάνε καλύτερα. Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα μου έρχεται μια ερώτηση. Νίκο, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά πραγματικά κάτσε να ρωτήσουμε αυτό. Γιατί έρχεται ο έμφυα με τις νέες αντικειμενικές και αλλάζουν οι αντικειμενικές και ανεβαίνουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό σε κάποιες λαϊκές. Ακόμα δεν έχουν αλλάξει οι αντικειμενικές, είναι εισήγηση. Δεν έχει βγει ακόμα. Η κυρία Παπανάτσιου όμως είπε ότι με βάση τις νέες αντικειμενικές θα πάει και ο έμφυα. Θα το δούμε αυτό, αλλά εγώ προβληματίζομαι. Τι θέλουμε, να πηγαίνει ο έμφυα με τις αντικειμενικές που είχαμε να μην υπάρχει το 2007-2008 και εγώ θέλω χαμηλότερο έμφυα. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένας μικρότερος, λογικός και αναλογικός φόρος ακίνητης περιουσίας. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Και ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν έχω αλλάξει γνώμη για αυτό το ζήτημα. Είμαστε όμως σε μια φάση που έχουμε συμφωνήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Έναν συγκεκριμένο αυτόν τον φόρο, με αυτή τη διάρθρωση που έχει στα 2,65 δις, νομίζω ότι η αποτύπωση πρέπει να γίνεται στις αντικειμενικές του 2016-17-18, στη σημερινή κατάσταση, και όχι στο 2007-2008. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρξουν κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες μετατοπίσεις. Το συνολικό αποτέλεσμα στις ειδικές δημοσιονομικές συνθήκες που ζει η χώρα και στις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες που θα ζει η χώρα θα είναι σε αυτό το ύψος. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπει, Μάριο, να κάνω μια ερώτηση. Έλα, μωρέ, Νίκος, επιτρέπει. Ναι, αν μου επιτρέψει να κάνω μια ερώτηση, γιατί ήθελα να ρωτήσω για το Σκοπιανό. Εγώ δεν θα ρωτήσω για τον έμφυα. Είναι ένα θέμα που θα γίνει μετά. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι απεργαζόσαστε σενάρια που δεν έχουν μέσα το έργα όμνες και δεν έχουν μέσα την αλλαγή του συντάγματος. Σας κατηγορούν από χθες, μετά από τις δηλώσεις και του Ζάεφ και του Δημητρού. Κοιτάξτε, το ευχάριστο καταρχήν είναι ότι η αντιπολίτευση ξεπέρασε το επιχείρημα και την πολιτική ανοησία που έλεγε ότι εμείς ξεκινήσαμε τη συζήτηση για ένα εθνικό θέμα για να διασπάσουμε την αντιπολίτευση.
Έτσι. Το λέω αυτό διότι ήταν μια επικίνδυνη και τυχοδιοκτική πολιτική στάση ότι εμείς διαχειριζόμαστε μια σειρά θεμάτων απλά για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στις αντιθέσεις που υπάρχουν στις συνιστώσεις της κεντροδεξιάς και πιο ακραίας δεξιάς αντίληψης μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι η γραμμή της διαπραγμάτευσης έχει χαραχτεί και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αλλά και από τον Πρωθυπουργό ήδη με συνέντευξή του από το Γενάρη με τρόπο καθαρό. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα να γίνουν πιέσεις και υποχωρήσεις και στην άλλη πλευρά. Και έχει μία σημασία, είτε πρωθυπουργός είναι ο Τσίπρας, είτε παλιότερα ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Σιμίτης, όταν είμαστε κόμματα ελληνικά, να έχουμε τη στοιχειώδη εμπιστοσύνη στον Έλληνα Υπουργό των Εξωτερικών ή στον Έλληνα Πρωθυπουργό, με αυτή του την ιδιότητα. Αν θέλουν να κάνουν κακό στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Τσίπρα, έχουν 100.000 θέματα να απολωθούμε και να αντιπαρτεθούμε. Και να υπάρχει μία εμπιστοσύνη. Να δούμε λοιπόν το τελικό σχέδιο της συμφωνίας που θα έρθει και πάνω σε αυτό να τοποθετηθούμε. Θα είναι ευχάριστο εάν μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πάει σε μία άποψη που την είχε η Νέα Δημοκρατία επί Κώστα Καραμαλή και επί Ντόρας Μπακογιάννη το 2008 και όχι στη γραμμή που το 2008 είχε ο κύριος Καρατζαφέρης, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης. Κύριε Ζαχαριάδη, πέρα από τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις και του Δημητρόφ και του Ζάεφ. Ο Ζάεφ λέει ότι δεν του νοιάζει του Έλληνες, όνομα χρησιμοποιούμε εμείς μέσα στη χώρα μας. Δεν του αφορά. Ισχύει αυτό. Δεν του αφορά. Κοιτάξτε, εμείς δεν του αφορά. Και ο κύριος Δημητρόφ στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Κωτιά είπε ότι να εγκαταλείψουμε τα λιτωτικά και εμείς και η Ελλάδα. Ναι, κατά τη γνώμη μας, εμείς δεν έχουμε αλυτρωτικές αναφορές. Κατά τη γνώμη μας δεν έχουμε. Εμείς δεν έχουμε, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, τη γνώμη μας λέμε όμως, δεν λέμε τη γνώμη του Ζάεφ. Εγώ λέω τη γνώμη μου. Δεν λέω τη γνώμη τη δική σας, κύριε Λασκαράντη. Υπάρχει η γνώμη, υπάρχει η αλήθεια. Υπάρχει και το γεγονός, θέλω να πω. Ναι, εγώ τοποθετούμε. Κοιτάξτε, όταν. Είναι γεγονός λοιπόν. Συμφωνούμε. Η τοποθέτηση της Ελλάδας, να το πω έτσι πιο επίσημα και πιο θεσμικά, είναι ότι δεν έχει τις οποιασδήποτε αλυτρωτικές διαψεύσεις. Διαθέσεις. Βεβαίως, θα πρέπει όταν διαπραγματευόμαστε να βλέπουμε πώς είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί και στο κοινοβούλιο της Φύρων. Εάν κάποιοι παρατηρούν πιο στενά την κατάσταση, θα είδανε ότι τις προηγούμενες μέρες το ακροδεξιό κόμμα, το ΒΜΡΟ, μετά από μια τρίμηνη απουσία από το κοινοβούλιο της Φύρων, επέστρεψε και έκανε μια πρόταση μομφής. Αυτή η πρόταση μομφής έφερε περαιτέρω ρευστοποίηση στο χώρο της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν. Όπως ο Ζάεφ. Όχι. Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατοπιστεί από αυτό. Όχι, ο Ζάεφ. Σε λέω μιλάμε. Εμείς κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν λέμε, ο Πρωθυπουργός δήλωσε και αυτό δεν έχει αναθεωρηθεί, έχουν γίνει επανειλημμένως και τοποθετήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από τον Υπουργό των Εξωτερικών ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια θέση και σε μια τέτοια τοποθέτηση. Εάν κάτι αλλάξει, που η εκτίμησή μου είναι αυτή τη στιγμή ότι πορευόμαστε σε αυτή τη γραμμή, θα γίνει με επίσημο τρόπο και θα γίνει από την ελληνική πλευρά. Θα γίνει, αν γίνει, που και η γνώμη μου ότι δεν θα γίνει, από τον Υπουργό των δεν Εξωτερικών γραμμή, και από τον Πρωθυπουργό. Ισχύουν, είναι κόκκινη. Είναι όπως το πολύ ωραίο φόρεμα το φοράτε και όπως λέει το χρώμα του σκηνικού. Αυτό δεν μυρίζει λύση, όπως λέει ο ίδιος ο. Εμείς όμως τι θέλουμε. Μυρίζει ναυάγιο. Γι' αυτό είπε προηγουμένως, κοιτάξτε, ότι την πίεση αυτή τη στιγμή δεν την έχει η Ελλάδα και δεν θα την εσωτερικεύσουμε στην Ελλάδα. Την πίεση και τη χρονική και την πολιτική την έχει η Φυρώμ. Η Ελλάδα διεκδικεί επαμοιβαία ωφέλη, όχι να κάνει δύο βήματα πίσω η Ελλάδα για να μπορέσει να κάνει η Φυρώμ δύο βήματα μπροστά, αλλά όλοι να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα. Όλοι να κάνουμε ένα βήμα προς τη λύση. Άρα λοιπόν, εμάς η θέση μας είναι αυτή, είναι συγκεκριμένη και την ατζέντα για τα ελληνικά θέματα τη βάζουμε εμείς. Το πώς θα διαχειριστούν τώρα αυτοί τα δικά τους εσωτερικά ζητήματα, το τι δυσκολίες έχουν, γιατί και εκεί πέρα έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, δηλαδή αλλάξανε οι σημάνσεις στο αεροδρόμιο. Αλλάξανε οι σημάσεις στη λεωφόρο. Καλά, τώρα αυτό είναι απομακρυνθήκαμε. Εντάξει, ήταν μια ταμπέλα, αν είναι τόσο εύκολο να βγάζει μια ταμπέλα. Μία για τους ντόπιους και μία για τους ξένους. 30 χρόνια θα την είχες βγάλει. Γι' αυτό εμείς λέμε μία ονομασία για όλες τις χρήσεις. Μία σύνθετη ονομασία. Και αν οι διαπραγματεύσεις δεν πάνε με τρόπο θετικό, που εκτιμούμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα και η ευκαιρία
να πάνε με τρόπο θετικό και είναι ευκαιρία και το γεγονός ότι έχουμε μια πιο συζητήσιμη κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, αλλά είναι ευκαιρία το γεγονός ότι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Δεν πιστεύω, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Σαμαράς που διάβασε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ότι βλέπει ότι μέχρι το 2030 το γειτονικό κράτος μπορεί να χειρευστοποιηθεί, θα ήθελε να λύσει ένα τέτοιο ζήτημα. Πάντως στην διπλή ονομασία λέμε όχι, λέτε. Το ξαναλέτε. Γιατί το είπε, το ρωτάμε, γιατί είναι χθεσινό, δεν είναι προχθεσινό. Βγήκε ο Ζαφ και είπε ότι δεν του νοιάζει, είναι στην ονομασία, τα έχουμε στη χώρα μας εμείς. Λέω λοιπόν ότι τη δική μας ατζέντα τη βάζει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξεκαθαρίσει το μεσημέρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα, το τελικό που θέλω να πάω σε αυτό το θέμα είναι η κατεύθυνση. Εγώ σας λέω ότι ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και δεν θα κάνουμε παραλυτικές ισορροπίες και υποχωρήσεις σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Θέλουμε να λυθεί το ζήτημα. Άκουσα προηγουμένως ότι ο κύριος Κότσιρας δεν θέλει να λυθεί το ζήτημα. Αυτό ήταν, είναι μια. Ήταν ερώτηση της κυρίας Πηγενιδάκη. Θέλω με τον τρόπο λοιπόν, που. Για να μην βρίσκουμε μόνο με το Σύνταγμα και τα λοιπά. Ευχαριστούμε κύριε Ζαχαριάδη. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα ο Πρωθυπουργός Αγγελίας.